Ένα 15χρονο παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο ενώ έπαιζε με τον αδελφό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Τρικάλων. Σύμφωνα με το tricalavoice.gr, ένα 15χρονο παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο, ενώ έπαιζε με τον αδελφό του στην αυλή του σπιτιού του στη Θεόπετρα Καλαμπάκας. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Τρικάλων όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τις 8:30 το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος που δέχθηκε τη σφαίρα την ώρα που έπαιζε με το 4χρονο αδελφάκι του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί, απασχολούν την αστυνομία, που διεξάγει έρευνες σχετικά με το συμβάν. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ανήλικος ήταν γιος ιερέα, πατέρα 7 παιδιών. Η οικογένεια είχε ζώα και έκανε κτηνοτροφικές εργασίες, γι' αυτό και εξηγείται ότι είχαν στην κατοχή τους το αεροβόλο όπλο.